Αν λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να εισπράττουμε τόκο κάθε μέρα και να βλέπουμε συστηματικά το υπόλοιπο του λογαριασμού μας να ανεβαίνει χωρίς ποτέ να χάσουμε πρόσβαση στα λεφτά μας ούτε για μία μέρα, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι να μεταφέρουμε τα λεφτά μας στον επενδυτικό. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα λεφτά μας πέρα από το επίπεδο των επενδύσεων. Στο τελευταίο επεισόδιο της μίνι σειράς οδηγός επενδύσεων λοιπόν, θα δούμε κάτι που μοιάζει λιγότερο με επενδύσεις. Παρασκευούλα είναι αυτή, το πάμε πιο χαλαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί καλές χρυσές οι επενδύσεις, αλλά κατά βάση έτσι όπως έχουμε αντιμετωπίσει εμείς, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να μας εξασφαλίσουν οικονομική ελευθερία. Με άλλα λόγια, ξέρουμε πως κάθε ευρώ που επενδύουμε δεν θα το ξαναπάρουμε πίσω ποτέ. Γιατί στις επενδύσεις ποτέ δεν καταναλώνουμε το κεφάλαιο. Όσα λεφτά και αν έχουμε μαζέψει από αποταμίευση και επένδυση, δεν θα τα αγγίξουμε ποτέ ξανά. Η δουλειά αυτών των χρημάτων είναι να παράγουν νέα χρήματα για εμάς. Και εμείς να ζούμε τελικά από αυτά. Από την παραγωγή του κεφαλαίου μας. Όχι από το κεφάλαιο. Αν δηλαδή έχουμε φτάσει για παράδειγμα τις 500.000 ευρώ, μπορούμε να σηκώνουμε με ασφάλεια το 4% κάθε χρόνο, 20.000 δηλαδή, χωρίς ποτέ να αγγίξουμε το κεφάλαιο. Μπορούμε δηλαδή να ζούμε για πάντα από τις επενδύσεις μας. Οπα, κάτσε ρε Χρήστο, θα μου πείτε τώρα. Και αν εγώ επενδύω για άλλο λόγο, αν θέλω να πάρω σπίτι και μαζεύω για προκαταβολή, αν θέλω να μαζέψω λεφτά για να σπουδάσω τα παιδιά μου, πώς γίνεται να μην αγγίξω το κεφάλαιο? Αυτό ακριβώς θα δούμε σήμερα. Τι εναλλακτικές έχουμε όταν θέλουμε να επιτύχουμε πιο βραχυπρόθεσμους στόχους. Όταν δηλαδή ξέρουμε πως θα χρειαστούμε πίσω τα λεφτά μας σε 2-3-5 χρόνια. Και ευτυχώς πλέον υπάρχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 700 δολαρίων. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγράψτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Και ξεκινώ με τη βασικότερη παρανόηση που γίνεται συνήθως όταν μιλάμε για επενδύσεις. Βλέπετε, η επένδυση στο χρηματιστήριο με τη μέθοδο του DCA στο VGOEA, που είδαμε αναλυτικά στο προηγούμενο βίντεο της σειράς, απαιτεί μεγάλο βάθος χρόνου. Συνήθως τουλάχιστον 20 ετών. Γιατί η αγορά είναι απρόβλεπτη. Ναι, ξέρουμε ότι μακροπρόθεσμα σε βάθος χρόνου η αγορά εκτοξεύεται, αλλά υπάρχουν περίοδοι που κινείται προς τα κάτω. Τι θα γίνει αν χρειαστούμε το κεφάλαιο σε μια φάση όπου οι αγορές είναι κάτω? Δεν μπορούμε όμως το παιδί να περιμένει 2-3 χρόνια να επανέλθουν οι αγορές προκειμένου να πάει να σπουδάσει. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή για τα οποία πρέπει να έχουμε το κεφάλαιο προστατευμένο και άμεσα διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ σημαντικό να διαχωρίσουμε τις επενδύσεις μας από τη ρευστότητά μας. Και εξηγώ. Για το πλαίσιο αυτού του βίντεο και για το κανάλι γενικότερα θα έλεγα, επένδυση είναι τα λεφτά που βάζουμε να δουλεύουν για εμάς και δεν θα τα ξαναγγίξουμε. Από αυτά δηλαδή θα αγγίξουμε μόνο την παραγωγή τους, όχι το κεφάλαιο. Βασική μας τέτοια επένδυση είναι το DCA στο VUAA. Ρευστότητα από την άλλη είναι λεφτά που αποταμιεύουμε για ένα χρονικό διάστημα, αλλά ξέρουμε πως θα τα χρειαστούμε στο σύνολό του στο μέλλον. Ξέρουμε δηλαδή πως θα χρειαστούμε και την παραγωγή αλλά και το αρχικό κεφάλαιο. Και δεν έχει σημασία πόσο μικρό ή μεγάλο είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Αν ξέρουμε πως θα χρειαστούμε και το κεφάλαιο κάποια στιγμή, τότε για εμάς δεν είναι επένδυση αλλά ρευστότητα. Οπότε ρευστότητα είναι τα λεφτά που μαζεύουμε για να πάρουμε ένα μάξι. Ρευστότητα είναι τα λεφτά που μαζεύουμε για να πάρουμε σπίτι. Ρευστότητα είναι τα λεφτά που μαζεύουμε για να στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Και γι' αυτό στο σημερινό βίντεο, για να καλυφθεί σφαιρικά η μίνι σειρά οδηγός επενδύσεων, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ρευστότητά μας, ώστε να επιτύχουμε τους πιο βραχυπρόθεσμους οικονομικούς μας στόχους. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να αφήνουμε τα λεφτά μας στην τράπεζα να σαπίζουν. Πρέπει πάντα να τα βάζουμε να βγάζουν λεφτά για εμάς. Και ξεκινάμε. Η πρώτη και απλούστερη επιλογή μας είναι ένας επενδυτικός λογαριασμός υψηλής απόδοσης. Ένας λογαριασμός δηλαδή, στον οποίο στέλνουμε τα χρήματά μας και εκείνα τοκίζονται με υψηλό επιτόκιο κάθε μέρα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι τα χρήματά μας είναι πάντα διαθέσιμα για ανάληψη. Δεν τα κλείνουμε δηλαδή κάπου. Δεν είναι προθεσμιακοί να μας πούν πρέπει να τα κλείσετε για ένα χρόνο για να πάρετε 0,5%. Στους επενδυτικούς λογαριασμούς υψηλής απόδοσης, τα χρήματά μας είναι πάντα διαθέσιμα για ανάληψη, ενώ παράλληλα τοκίζονται καθημερινά.
με να σπάρω δύο τριγώνια. Ή καλύτερα, τρία τριγώνια. Γιατί οι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν ανεξάρτητα από τις χρηματιστηριακές αγορές. Είτε δηλαδή η αγορά πέσει είτε ανέβει, τα δικά μας λεφτά θα πάρουν τον ίδιο τόκο εκείνη τη μέρα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Αν λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να εισπράττουμε τόκο κάθε μέρα και να βλέπουμε συστηματικά το υπόλοιπο του λογαριασμού μας να ανεβαίνει, χωρίς ποτέ να χάσουμε πρόσβαση στα λεφτά μας, ούτε για μία μέρα, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι να μεταφέρουμε τα λεφτά μας στον επενδυτικό D-account της Freedom24, που δίνει 3,89% επιτόκιο σε ευρώ και 5,31% σε δολάριο. Και παιδιά, αυτό ήταν. Με το που μπουν τα λεφτά, ξεκινούν να τοκίζονται κάθε μέρα. Ξέρουμε δηλαδή πως κάθε μέρα που θα τσεκάρουμε τα λεφτά μας, θα έχουμε βγάλει και λίγα περισσότερα. Εντελώς παθητικά. Και πόσα είναι αυτά τα λίγα περισσότερα? 3,89% δια 3,65, δηλαδή περίπου 0,01% κάθε μέρα. Για παράδειγμα, εγώ έχοντας περίπου 260 χιλιάρικα στον D account, που είναι ουσιαστικά μέρος της ρευστότητας των εταιριών μου, βγάζω κάθε μέρα και από κάτι. Περίπου 25 ευρώ για την ακρίβεια. Ή αλλιώς 750 ευρώ το μήνα. Από λεφτά που ούτως ή άλλως θα κάθονταν. Απλά αντί να τα αφήνω σε έναν απλό λογαριασμό να σαπίζουν, τα μεταφέρω στη Freedom 24 για να δουλεύουν για εμένα. Στην τελική, γιατί να μην τα βάζω να δουλεύουν για εμένα? Γενικά, γιατί να αφήνουμε τα λεφτά μας απλά να κάθονται όταν μπορούν να μας βγάζουν περισσότερα λεφτά? Και ειδικά όταν η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή και να μεταφέρουμε λεφτά από την τράπεζά μας απευθείας στον D-account. That's it. Και αν είμαστε ακόμη πιο έξυπνοι, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μια πάγια εντολή στην τράπεζά μας για να μεταφέρει κάθε μήνα το ποσό που επιθυμούμε στον D-account. Θέλουμε να αποταμιεύουμε 200 ευρώ το μήνα μέχρι να μαζέψουμε να πάρουμε ένα μάξι. Πάγια εντολή για μεταφορά 200 ευρώ το μήνα αμέσως μόλις πληρωνόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα λεφτά φεύγουν απευθείας από τον τραπεζικό μας λογαριασμό και δεν τα βλέπουμε καν για να τα ξοδέψουμε. Αντιθέτως, πάνε άμεσα στον D-account και ξεκινούν να τοκίζονται αυτόματα καθημερινά. Βγάζουν λεφτά για εμάς χωρίς εμείς ποτέ να τα αγγίζουμε. Πόσο πιο απλό δηλαδή. Ξεκινάμε να κερδίζουμε τόκο κάθε μέρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Τώρα, πέρα από τον D-account της Freedom24 που μας δίνει μια εξαιρετική απόδοση χωρίς ποτέ να μας περιορίζει τα λεφτά μας, υπάρχει και η επιλογή των προθεσμιακών. Αν δηλαδή ξέρουμε από τώρα πως αυτά τα 10 χιλιάρικα δεν θα τα χρειαστούμε για έναν ολόκληρο χρόνο, επειδή μαζεύουμε κι άλλα ώστε του χρόνου να πάρουμε ένα μάξι για παράδειγμα, τότε οι προθεσμιακές είναι ακόμα καλύτερη επιλογή. Γιατί μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Δεν με πιστεύετε? Οι προθεσμιακές της Freedom24 δίνουν έως και 8,795% επιτόκιο αν κλείσουμε τα λεφτά μας σε δολάριο. Είναι πραγματικά τα υψηλότερα επιτόκια για τις αγοράς. Αλλά okay, έστω ότι δεν θέλουμε την έκθεση στην ισότιμη ευρωδολαρίου. Μπορούμε να κλείσουμε τα χρήματά μας σε ευρώ και να λάβουμε έως 6,26% επιτόκιο. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμά μας τώρα, αν κλείσουμε τα 10 χιλιάρικα για 12 μήνες, τότε θα πάρουμε απόδοση 5,691% ή αλλιώς σχεδόν 570 ευρώ κέρδος. Έτσι απλά. Με αυτόν τον τρόπο και θα έχουμε επενδύσει τα χρήματά μας με ένα εκπληκτικό επιτόκιο και δεν θα έχουμε εκτεθεί καθόλου στα σκαμπανεβάσματα των αγορών. Δηλαδή και κακή χρονιά να αποδειχθεί το υπόλοιπο 24. Αν εμείς έχουμε βάλει αυτά τα 10 χιλιάρικα σε προθεσμιακές, θα έχουμε εξασφαλίσει την απόδοσή μας από τώρα. Τόσο απλά. Δεν χάνουμε λοιπόν χρόνο, μιας και η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή. Πάμε περιοχή μελών, επιλέγουμε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων και επιλέγουμε την προθεσμιακή που μας ταιριάζει. Και αυτό ήταν. Αυτές τις απλές κινήσεις ξεχνιάσαμε για έναν ολόκληρο χρόνο. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να αφήσω να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη επιλογή. Γι' αυτό και στις αρχές του 2024 τοποθέτησα 200 χιλιάρικα σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις της Freedom24. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για αυτή μου την κίνηση εδώ. Αν τώρα αυτά τα χρήματα δεν τα ήθελα για ολόκληρο το 24, θα μπορούσα να τα κλείσω σε 12 μήνες προθεσμιακή σε δολάρια με 8,76% επιτόκιο και να έβγαζα πάνω από 17 χιλιάρικα διαφορώντας για οποιαδήποτε εξέλιξη στις αγορές. Αυτό είναι σχεδόν 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Έτσι άκοπα. Αν λοιπόν έχετε κι εσείς μια διαθέσιμη ρευστότητα και κάθετε, σκεφτείτε σοβαρά να την αξιοποιήσετε στο μέγιστο. Είναι κρίμα να αφήνουμε λεφτά στην άκρη. Ειδικά όταν μπορούμε να τα βγάλουμε τόσο άκοπα. Και αυτό ήταν λοιπόν. Με το σημερινό βίντεο ολοκληρώνεται η μίνι σειρά μας οδηγός επενδύσεων. Συνολικά, μέσα σε 4 επεισόδια είδαμε γιατί το να επενδύουμε είναι ανάγκη και όχι επιλογή, γιατί όλοι μας, όπως έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό για να συναλλασσόμαστε, πρέπει να έχουμε και έναν επενδυτικό λογαριασμό για να επενδύουμε. Επιπλέον, είδαμε πώς ακριβώς μπορούμε να επενδύσουμε βήμα-βήμα και φυσικά πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη ρευστότητά μας. Ειδικά το σημερινό βίντεο θεωρώ πως βρίσκει εφαρμογή σε όλους μας. Γιατί ακόμη κι αν φοβόμαστε να επενδύσουμε στη χρηματιστηριακή αγορά,
αγορές. Όλοι θέλουμε να έχουμε τα λεφτά μας στο λογαριασμό μας και να τα βλέπουμε να αυξάνονται από μόνα τους σιγά σιγά. Και αυτό το πετυχαίνουμε μόνο με επενδυτικούς λογαριασμούς υψηλών αποδόσεων, όπως το D-Account της Freedom24. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μία μετοχή δώρο αξίωση και 700 δολαρίων. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.